ομάδα Γρανιτένια. Είναι ο εθνικός στο γήπεδο σαν μπαίνει. Γίνεται πανικός. Ομάδα το ατσάλι, τα μπλε και στα λευκά, χρώματα της Ελλάδας, παιδιά του Πειραιά. Εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα, είσαι η ζωή για μένα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Εθνικού, στην δεύτερη εκπομπή του Εθνικός TV, ο Βάντερσον Κώστα Βιάννα, καλεσμένος στο στούντιο για μια συνέντευξη από καρδιάς, παρουσιάζεται στο κοινό της ομάδας. Ο Σουμπίνο επιστρέφει μετά από 11,5 και πλέον χρόνια στον σύλλογο που έπαιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μιλάει για την αγάπη του για τον εθνικό. Και φυσικά έχουμε και την παρουσίαση έτσι τον Βαγγέλη Παπαγγελή, ένα από τα νέα αποκτήματα, ένα απρόσμενο απόκτημα, να μιλάει για πρώτη φορά στην κάμερα του Εθνικού TV και να μας αποκαλύπτει το νέο μεταγραφικό απόκτημα που μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες έπαιζε στην Κηφισιά. Μαζί μας ο Βάντερσον Κώστα Βιάννα, να τον καλησπέρισω. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο του Εθνικού και όσο κόσμο ουδέτερο είδε την πρώτη μας εκπομπή, τεράστια ανταπόκριση. NF Studio Sports με την βοήθεια του Νίκου Φωτιάδη, την αμέριστη συμπαράστασή του, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που έγινε αποδεκτή με πολύ ενθουσιασμό από το κοινό του Εθνικού, άρεσε πάρα πολύ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου της αγαπημένης περιοδικής ομάδας και στην συνέχεια με πολύ περισσότερες συνεντεύξεις και μια εβδομάδα γεμάτη και μεταγραφές, Βασίλης Ζαχαράκης, Βαγγέλης Παπαγγελής και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα με την απόκτηση του Σουμπίνιο, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο στην εκπομπή μας. Βάντερσον, πρώτα απ' όλα να σε καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Εθνικού. Μια μεταγραφή την οποία υποδέχτηκε ο κόσμος με πάρα πολύ χαρά και τα δικά σου συναισθήματα για αυτό τον, την νέα έτσι, είσοδο στην καριέρα σου, ένα καινούριο μονοπάτι στην καριέρα σου με, με τον ερχομό στον Εθνικό. Χαίρομαι. Είναι μεγάλη χαρά. Μπήκα ήρθα στην οικογένεια στο Εθνικού. Βλέπω την προσπάθεια που κάνει, ξεκινάει πρώτα από τον Προέδρο, μεγάλη προσπάθεια. Θέλει να πετύχει πολλά πράγματα. Είναι και τα παιδιά που βλέπω κάθε μέρα ότι θέλουν. Και είναι μεγάλη χαρά ήρθα στην οικογένεια του Εθνικού και θέλω. Βασικά είμαι με το ίδιο στόχο, έχω στο μυαλό μου το ίδιο στόχο που, που έχουν τα παιδιά και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε όλοι μαζί. Θέλω να μας πεις λίγο το story για το πώς έγινε η επαφή, πώς υποδέχτηκες εσύ αυτή την πρόταση από τον κ. Δημήτρη Κουλούρη, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, πώς σου φάνηκε η προοπτική, το project του Εθνικού για την προσπάθεια να επιστρέψει στις πιο πάνω κατηγορίες. Εντάξει, ήξερα ότι ο Εθνικού ήταν μια μεγάλη ομάδα με ιστορία. Έχω και φίλους που είναι εδώ που παίζει στην ομάδα, που είναι και απ' έξω. Μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει έλα, τα παιδιά είναι καλά, έχει καλό κλίμα. Και μετά με πήρε τηλέφωνο ο Πρόεδρος, μιλήσαμε, μου λέει σε θέλουμε να μας βοηθήσουμε, έχουμε αυτό το στόχο και από εκεί κατάφερα. Να έρθεις. Ναι. Θέλω να πω κιόλας ότι επειδή ήμουν σε κάποια στιγμή έτσι, που συζητούσα το κουβεντιάρτη με τον πρόεδρο τηλεφωνικά, να δώσω στον κόσμο να έχει μια εικόνα ότι ήσουν και εσύ πολύ αποφασιστικό στο να έρθεις και πίστευες πάρα πολύ στον εαυτό σου και στις δυνατότητες σου. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θυμάμαι σε ένα ηχητικό σου που είχε στείλει και έμεινα εκείνη την ώρα με τον πρόεδρο, ότι είχε πίστη ότι έρχομαι και είμαι όσο πιο έτοιμος μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα άμεσα να πετύχει τους στόχους της. Είναι και αυτό σημαντικό, ξέρεις. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει έχουμε αυτό το στόχο, έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλά παιδιά. Γιατί ξέρεις, μετράει πολύ.
να έχει υγεία μέσα από την τήρια, να είναι καλά τα παιδιά, να χαίρεσαι, να ξυπνήσει να πάει για προπόνηση. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και την πρώτη μέρα που έφτασα από την τήρια, με αγκάλιασα τα παιδιά, λυπάμαι, βάντε, όλοι μαζί. Έχουμε αυτό να φτάσουμε, θέλω να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Του λέω μέσα είμαι και πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να βοηθήσω τα παιδιά. Θα πρέπει να δώσω και μια εικόνα, δεν μπορώ να δώσω ακριβώς, μια εικόνα που έχει αποτυπωθεί στο δικό μυαλό και από σήμερα και τις τελευταίες μέρες που έχουν σμίξει τα παιδιά. Πολύ περισσότερο τώρα που ήρθε ο Σουμπίνο και είστε ακόμα πιο χαρούμενοι. Νομίζω ότι το βραζιλιάνικο χρώμα σε οποιαδήποτε ομάδα είναι κάτι το ιδιαίτερο και δίνει και μια παραπάνω υφή έτσι του να διασκεδάζουμε το ποδόσφαιρο, του να το χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο, να το περάσετε αυτό και στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Σίγουρα αυτό έχουμε εγώ και τα παιδιά που ήρθαν τώρα, ο Σουμπίνιο που είναι γύρισε στο σπίτι του. Γύρισε στο σπίτι του πραγματικά. Αυτό έχουμε εμείς το μυαλό μας, τίποτα άλλο, να βοηθήσουμε τα παιδιά, ήρθαμε να βοηθήσουμε, να πετύχουμε στο στόχο μας και θέλουμε πολύ στο τέλος να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί την όλη. Ο Φέρνα ήταν μόνος του, τώρα έχει άλλους δύο παρέα, ο Φερναντίνιο. Πολύ έχει βοηθήσει και αυτός, όχι ακριβώς από το ξεκίνημα γιατί μπήκε στην πορεία και εκείνος ήταν ένα παιδί που το περιμέναμε πολύ, τώρα και εσείς οι δύο πιστεύετε ότι μπορείτε με τη συνεργασία τη δικιά σας να δώσετε το κάτι παραπάνω αυτό που θέλει ο Εθνικός για να μπορέσει να ξεκλειδώσει και τις δύσκολες άμυνες. Αυτή θα είναι η αποστολή σας. Εντάξει, σίγουρα ο Σούμπε ήρθε τώρα, είναι με πολλή εμπειρία, ένας παίχτης καλός, με εμπειρία να μας βοηθήσει εκεί στο κέντρο σίγουρα. Είναι και ο Φέχνη που είναι γρήγορος, στα πλάγια και εγώ μπορώ να κερδίσουμε κανένα πέντε εκεί στα γρήγορα κτλ. Είναι ένα παίχτης που μπορεί μέσα σε κάποια στιγμή να αλλάζει το παιχνίδι, να κερδίσει ένα πέντε κτλ. Να είσαι στα γρήγορα. Αλλά εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο με εμείς, είναι όλη η ομάδα. Απλά η δικιά σας συνεργασία και η παρουσία δικιά σου και του Σουμπίνιο δίνει τον τόνο, το έναυσμα στους υπόλοιπους, επειδή έχετε και την εμπειρία μαζί με τον Μανώλη τον Λίγκο, μην ξεχνάμε που είναι και αυτός πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, και τον Δημήτρη τον Λιόπουλο. Είστε τώρα πλέον τέσσερα παιδιά και με τον Ορέστη, 4-5 παιδιά που μπορείτε έτσι να δώσετε με την εμπειρία σας λίγο παραπάνω και σίγουρα όταν ξέρουν και οι συμπαίκτες ότι έχουν να ακουμπήσουν επάνω σου ή στο Σούμπι είναι κάτι παραπάνω για τους ίδιους ψυχολογικά. Σίγουρα. Αυτά που σκέφτομαι ότι εντάξει, το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι μόνο στα γίναμα, στα ποιότητα, δεν είναι μόνο βασικά στα ποιότητα, θέλει και δύναμη, θέλει και πάθος. Ό,τι μπορώ να κάνουμε, είμαι έτοιμος, θέλω πολύ να βοηθήσω στην ομάδα, βλέπω την προσπάθεια από όλους που κάνουμε να φτάσω εκείνη το στόχο, είμαι και εγώ μέσα. Από εδώ και πέρα θέλω να πω τα παιδιά και στον κόσμο ότι είμαι έτοιμος και από αύριο, μάλλον δεν θα παίξω αύριο, αλλά την άλλη Κυριακή θα παίξω γιατί θα είναι όλα έτοιμα κτλ. Ήρθα για να μπω στο πόλεμο μαζί με το Εθνικός. Ακριβώς. Παίχτες πολεμιστές χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Εθνικός. Να διευκρινίσουμε στο κοινό ότι λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε αυτή την εβδομάδα και στην ΕΠΟ, στην Ομοσπονδία, υπήρχαν κάποιες σχετικές καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί πλέον τη Δευτέρα και όλοι θα είναι έτοιμοι 100% και τυπικά γραφειοκρατικά, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να δώσουν τα πάντα στην μάχη του Εθνικού. Πάμε να δούμε μαζί το Σούμπιτ πώς τον υποδεχτήκαμε στα γραφεία. Μια πολύ σπουδαία στιγμή με τη βοήθεια και του Νίκου του Φωτιάδη που θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί βρέθηκε χθες. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Εθνικό. Η στιγμή της επιστροφής του, ότι πάτησε το πόδι του πάλι στα γραφεία του Εθνικού και συναισθηματικά για όσους βρισκόμασταν εκεί και για όσους δεν το έχουμε ζήσει την πρώτη φορά, αλλά κυρίως για τα παιδιά που ήταν και την πρώτη φορά στον ερχομό του Σουμπίνου, ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Σουμπί, welcome. After 11 years, again in your first and favorite team. Yes, I am very happy to this opportunity. The president, to Etnico, give me
again to come in Greece, because this team opened the door in Greece, and I hope to play good. And I want to see the people again in stadium. I know the situation in Greece about the COVID, but I hope the people come to help the team in stadium, because the people, the ethnical is very important every game to help the team to take points. And also I am very happy to come back. Can you recall some memories from your games in Ethnikos? My friend, believe me, never forget Ethnikos. Everywhere I speak very well about the Ethnikos, because really I love this team, because in my memory, good games, and in this time for a little bit point, the ethnic don't go up. But I remember good game in Aigalho, I think, stadium. Tessera, me off. Apolar Pequenide. Too many games I remember. Good games. Πρόεδρε, το μεγάλο μπαμ έγινε. Το περίμενε ο κόσμος. Ναι. Και τώρα το λόγο έχουν οι ποδοσφαιριστές, νομίζω. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για την ομάδα αυτή. Φέραμε ένα παίχτη σύμβολο για αυτή την ομάδα, όχι μόνο ένα καλό ποδοσφαιριστή, αλλά ένα παίχτη που είναι σημείο αναφοράς για όλους τους εθνικούς. Επειδή ακόμα πιστεύουμε στις δυνατότητές του, είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Εκτός από το συναισθηματικό κομμάτι, μας ενδιαφέρει κυρίως και το αγωνιστικό. Γι' αυτό το λόγο και τον φέραμε εδώ. Από εδώ και πέρα μπορούν να μιλήσουν οι παίχτες στο γήπεδο. Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Είναι οι προσωπικότητες που θα μιλήσουν, και ειδικά τώρα στο τέλος. Αυτό περιμένουμε τουλάχιστον. Θεωρώ ότι στα μάτς που καίνε, το βάρος το σηκώνουν οι προσωπικότητες. Γι' αυτό το λόγο και κάναμε αυτή την υπέρβαση, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και να αισθανόμαστε ότι το μόνο αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε είναι η νίκη. Αυτό θέλουμε να περάσουμε και στον κόσμο του Εθνικού. Τους καλούμε όλους μαζί να γίνουν ο 12ος παίχτης μας, για να μπορέσουν να μας δώσουν την απαραίτητη όθηση και στα παιδιά, αλλά και στη διοίκηση, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι στόχοι μας δεν είναι μόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Οι στόχοι μας είναι πολύ μεγαλύτεροι, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω συνέχεια. Βλέπουμε μόνο Α' Εθνική. Εκεί τελειώνουν τα όνειρα του Εθνικού, και όχι μόνο. Δεν μας καλύπτει τίποτα άλλο, οτιδήποτε άλλο είμαστε υποχρεωμένοι να το περάσουμε για να φτάσουμε εκεί. Ξέρω ότι δεν είναι καλό να φανερούνται τα σχέδια. Έχει τη μεταγραφή, υπάρχει κάτι ακόμα ή κλείσαμε εδώ? Η τελευταία μεταγραφή έγινε πριν από λίγο. Αποκτήσαμε άλλο ένα τερματοφύλακα, τον Βαγγέλη τον Βάτζιο, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι ένα παιδί που το ξέρω από μικρό. Έχω παρακολουθήσει εγώ προσωπικά την εξέλιξή του, και γι' αυτό το λόγο τον φέραμε στην ομάδα έστω και τελευταία στιγμή. Θεωρώ ότι και άμεσα αλλά και στο απότερο μέλλον θα μας βοηθήσει πολύ. Βέβαια, το μεγάλο μπαμ είναι ο Σούμπι εδώ, ο αγαπημένος όλων των εθνικών. Είναι ο Βάτερσον, είναι ο Φερναντίνιο, οι τρεις Βραζιλιάνοι μας, ας πούμε, αλλά και όλοι οι Έλληνες παίχτες, οι οποίοι είναι επίσης αξιόλογοι, χωρίς να μπορώ να μηδενίσω, χωρίς να μπορώ να βάλω κάποιον πάνω από τον άλλον, γιατί όλα τα παιδιά πραγματικά είναι σπουδαίοι παίχτες και δίνουν τα πάντα για την ομάδα. Και βάλαμε το κερασάκι στην τούρτα με το Σουμπίνιο εδώ τώρα, ο οποίος θεωρούμε ότι θα μας δώσει το κάτι παραπάνω που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο μας. Φίλοι του Εθνικού, η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Σουμπίνιο είναι ξανά κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Εθνικό Σεψί Web TV. We'll be right back.
στα στούντιο του Εθνικός Ψήγου MTV μαζί με τον Βάντερσον Κωνσταντιάνο που είναι καλεσμένο μας σήμερα. Δεν ξέρω πώς φάνηκε το βίντεο Βάντερσον για το Σουμπίνιο, την υποδοχή. Καλός ήταν. Είναι πολύ χαρούμενο. Μιλήσαμε σήμερα λίγο. Είναι πολύ χαρούμενος που γύρισε στο σπίτι του. Ήτανε Βραζιλία, μου έστειλε μήνυμα, μου λέει πούς είναι τα λοιπά. Το λέω καλά είναι, έχουμε καλά παιδιά, έχουμε καλά ποντετήρια, ο προέδρος είναι καλός, το κλίμα είναι καλό. Έχουμε, μου λέει, έχουμε. Είναι πολύ χαρούμενος που γύρισα και χαίρομαι πολύ και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πολύ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Βάντερσον Κωνσταντιάνο, για το πώς άρχισε η καριέρα του εδώ στην Ελλάδα, περίπου 14 χρόνια με περάσματα και από πολλές ομάδες σε όλο τον πλανήτη, και αυτό έχει το ενδιαφέρον γιατί για να ποδοσφαιριστή, εσύ που το έχεις ζήσει, το να παίξεις σε διαφορετικές υπήρους, διαφορετικές κουλτούρες, άλλο ποδόσφαιρο, είναι αυτό που σου μένει τελικά στην καριέρα. Νομίζω ένα από τα πράγματα πέρα από τους τίτλους που σου μένουν ότι έχεις πολλές παραστάσεις και βλέπεις πράγματα, έχεις παίξει στην Νότια Αφρική, Ιαπωνία. Για μίλησε μας λίγο για όλο αυτό. Δεν ξέρω, ένα ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι που τον αγαπάς, ποδόσφαιρα, τα αυτά είναι ωραία, αλλά μερικές φορές δεν είναι και τόσο εύκολα. Δηλαδή είναι άλλες κουλτούρες, πρέπει να περιμένεις, να έχει υπομονή, να μπει στο κλίμα και αυτά. Δηλαδή ήμουν 2 χρόνια στην Βουλγαρία, 1 χρόνο στην Νότια Αφρική, Ιαπωνία, 1 χρόνο Κατά. Θέλει υπομονή, δεν είναι έτσι που πάω Ιαπωνία, μπαίνω κατευθείαν να παίξω, τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Για να μπορείς το παίξεις να βγάλει. Να βάλει αυτά που ξέρει, που ξέρει, που μπορείς. Αλλά κρατάω αυτό μέσα μου, ότι έπαιξα σε πολλές χώρες, μπορούσα, έκανα αυτά που, το χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, έπαιξε και πιστεύω ότι αυτά θα το κρατήσω για όλη τη ζωή μου, μεγαλώνει και τα παιδιά μου, θα μπορώ να το δείξω το βίντεο που έπαιξα μπάλα στην Ελλάδα. Στην Νότια Αφρική πώς ήταν, επειδή δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ξέρεις, το πρωτάθλημα και είναι πιο μακρινό σε εμάς, στον Ajax Cape Town, πώς ήταν στο κλίμα κτλ. Το κλίμα ήταν ωραίο, ήταν ωραία. Μερικές φορές ακούμε στο Cape Town, Νότια Αφρική. Δηλαδή φοβάσαι λίγο, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την. Αλλά ήταν Έλληνας ο πρόεδρος. Αυτή την ομάδα τον έχει μια οικογένεια Έλληνα. Το κλίμα ήταν πολύ τέλεια. Πήγα εκεί, ήμουν πολύ ευχαριστημένο και πέρασα πολύ καλά, Σε αυτή την ποδοσφαιρική πορεία κρατάς και τους φίλους που κάνεις. Έτσι, ότι γνωρίζεις πολύ κόσμο, πολλούς συναδέλφους, ανθρώπους που δουλεύουν στις ομάδες. Σου μένουν άνθρωποι δηλαδή σε όλη τη ζωή. Σίγουρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Και ό,τι χώρα πας να παίξει, το αφήνει φίλους και που τον αγαπάς, που σε αγαπάει, μιλάς. Δεν θέλει να πας σε ένα ταξίδι μετά το ποδόσφαιρο. Όταν είναι το ποδόσφαιρο, θέλει να πας ταξίδι κτλ. Να πας εκεί. Αυτό είναι το πιο, πιστεύω, το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Να κάνεις φίλους, να το αφήσεις φίλους εκεί. Θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι για το κλίμα και πώς υποδέχτηκαν και τα παιδιά στο δικό σου ερχομό. Έχεις τώρα κάποιες μέρες, αρκετές περισσότερες δηλαδή από το Σουμπίνιο και τα δύο παιδιά που ήρθαν, τον Βασίλη του Ζαχαράκη και τον Βαγγέλη του Παπαγγελή. Πώς υποδέχτηκαν, πώς σε περίμεναν κτλ. Και ήταν σίγουρα μια μεταγραφή πολύ σημαντική και για την κατηγορία συνολικά, νομίζω και από τις πιο ενδιαφέρουσες που έγιναν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο γενικά. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή που έφτασα από την τήρα, με αγκάλιασαν τα παιδιά, με μίλησε, μου λέει ότι χρειαστείς, εδώ είμαι στο Βάντεσο και είμαι πολύ χαρούμενος, δηλαδή νιώσω καλά όταν πω για προπόνηση. Χαίρομαι που σηκώνω το πρωί να πω για προπόνηση, τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις μέσα από την τήρα, να είναι καλό κλίμα, να είναι. Πραγματικά είμαστε μία οικογένεια εκεί μέσα. Για να βοηθάει τον άλλο, θες κάτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που ήρθα εδώ και θέλω πάρα πολύ να τους βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, όλοι μαζί θα το καταφέρουμε αυτό. Επειδή μιλήσαμε λίγο περισσότερο για το Σούμπι, εντάξει, συμπατριώτες τους και τα λοιπά, θέλω να μου πεις και λίγο για να περάσουμε και στο επόμενο βίντεο σιγά σιγά για τον Βασίλη τον Ζαχαράκη, έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, πολύ δυνατός. Στο κέντρο θα μας βοηθήσει πολύ στις
σωματικές μονομαχίες θα σας βοηθήσει πολύ και ευρύτερα και τον κόσμο του Εθνικού και την ομάδα, αλλά και τον Βαγγέλη τον Παπαγγελή, ένα νέο παιδί έπαιζε στην Κηφισιά μέχρι πριν λίγες μέρες. Έτσι πρώτος ο τυπός από αυτά τα δύο παιδιά που ήρθαν μετά από σένα στη μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, είναι... Όλα τα παιδιά που ήρθαν τώρα είναι πολύ σημαντικά. Η κέντρο τώρα είμαστε πιο δυνατοί. Το Ζαχαράκι είναι πολύ καλός παίχτης, θα μας βοηθήσει. Ο άλλος είναι λίγο πιο μικρός. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλεις το κεφάλι στο κάτω, να δουλεύεις, να πάρεις εμπειρία, να μάθεις και άλλα πράγματα. Είναι ευκαιρία να μαθαίνεις και άλλα, να ακούσεις. Θα το βοηθήσουμε κι εμείς. Το αγκαλιάσαμε και αυτός. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι έτοιμη να φτάσουμε εκεί που πρέπει και μακάρι να το φτάσουμε και να φτάσουμε στο στόχο μας. Πάμε να ακούσουμε για πρώτη φορά το νέο απόκτημα του Εθνικού, τον Βαγγέλη Παπαγγελή, στην κάμερα του Εθνικός Web TV, να μας μιλάει για τους στόχους του με την νέα του ομάδα, με την φανέλα του Εθνικού. Μια μεταγραφή που την δούλεψε ο πρόεδρος, πάνως δεν είχε υπόψη πολλοί κόσμος. Έχει όμως εμπειρία ήδη και παραστάσεις από Super League 2, οπότε είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Εθνικού. Καλύπτει τις δύο θέσεις και θέλουμε να σε καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα στην οικογένεια του Εθνικού. Έτσι, πώς σε εσάς που σίγουρα έπαιξε μια ομάδα που είναι πιο πάνω κατηγορία, αλλά έπαιξε μια ομάδα σε ένα σύλλογο με μεγάλο ειδικό βάρος. Να είστε καλά καταρχάς. Είναι τιμή μου που είμαι στην ομάδα σας του Εθνικού. Είχα τη χαρά να είμαι σε άλλη μια ομάδα μεγάλη σαν την Κηφισιά, που όλα ήταν ιδανικά για τον κάθε ποδοσφαιριστή, όπως πιστεύω και εδώ. Είναι τιμή του κάθε παίχτη να είναι σε αυτή την ομάδα και θα δώσω 100% για να πετύχει ο μάτος στόχος της. Ο στόχος είναι ο ένας, το ξέρουμε όλοι, με τον Νίκο πρόεδρος και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και η ομάδα θα ανέβει κατηγορία. Το κλίμα που βρήκες έτσι από τα παιδιά, η υποδοχή που είχε σήμερα, πρώτη προπόνηση και όλα. Εμφανώς μεγάλο μέρος που ήρθα εδώ ήταν οι συμπαίχτες που είχα και παλιά. Είχα τον Μπέλερη, τον Ηλιόπουλο που είναι κάτι σαν αδερφός μου. Οπότε είναι και αυτοί μεγάλος παράγοντες που ήρθα εδώ στην ομάδα μαζί με τον πρόεδρο που προσέγγισε με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να πετύχει ομάδα του στόχου της. Μπορείς έτσι να μας πας μια σύγκριση με τόσο μακρινό το επίπεδο ανάμεσα στη Super League 2 και τη γάμα εθνική βέβαια. Θα το δεις και στην πράξη, αλλά... Κοιτάξτε, επειδή έχω παίξει και στη γάμα εθνική, στη γάμα, ναι. Υπάρχουν διαφορές σίγουρα, πιο πολύ στο αθλητικό κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα εδώ δεν έχει να ζηλέψει κάτι από την παραπάνω κατηγορία. Είναι εθνικός. Και αυτό πιστεύω είναι να ζηλέψει κάτι και αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και αυτή η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Επιστροφή στα στούντιο εδώ του NF Sports και τον Νίκο Φωτιάδη να τον ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την πολύτιμη συνεισφορά του. Και Βάντερσον, θα μου πεις τις πρώτες εντυπώσεις που έχεις αποκομίσει αγωνιστικά βλέποντας την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Με τις κόντρα στον Ιωλικό αλλά και με την Ελευσίνα που ήταν ένα ντέρμπι. Πού εκτιμάς ότι πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα, τι είδες και σου άρεσε γενικά με τις εντυπώσεις? Εντάξει, πρώτη στιγμή που είδα την ομάδα, ειδικά με την Ελευσίνα το τελευταίο παιχνίδι. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι, πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο με την Ελευσίνα, πρώτο τελευταίο με τον Ιωλικό. Το τελευταίο με την Ελευσίνα. Την πρώτη μήκρο, τον πρώτο μήκρο δεν παίξαμε καθόλου, δηλαδή δεν ήταν η ομάδα του Εθνικού. Εντάξει, αλλά βγαίνει και μπορεί να ήταν η κούραση και τα λοιπά, αλλά τα παιδιά τα πάντα, το βλέπω, τα δίνει πάντα εκεί όλα μέσα στον κήπεδο. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο μήκρο ήταν καλύτερα. Παίξαμε καλύτερα, είχαμε καταρχήσει την μπάλα. Αυτά που έλειπε, που συνέχεια που βλέπω που λείπει λίγο στην ομάδα είναι η τελική. Η τελική προσπάθεια. Στο μάτς με την Ελευσίνα
υπήρχε έτσι μια μεγαλύτερη θέληση για την νίκη, το παλέψαν πραγματικά τα παιδιά, δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι μένει μέσα στο παιχνίδι, ότι είναι κοντά η βαθμολογία, ότι δεν έχει ξεφύγει κάποιος πάρα πολύ. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι παραμένει όπως ήταν η κοντά. Το προηγούμενο Κυριακή είχαμε την ευκαιρία, γιατί έβλεπα εκεί στο κινητό πρακτική, ότι ήταν 1-1, θα καλύσουμε σήμερα, θα πάμε πιο κοντά στο στόχο μας. Εντάξει, αλλά δεν έγινε, προχωράμε, δουλέψαμε πολύ καλά αυτή την εβδομάδα, είμαστε πανέτοιμοι για αύριο. Πόσο δύσκολο πιστεύεις, εσύ έχεις την εμπειρία και από ομάδες Super League να παίζουν συνεχόμενες μέρες, αλλά ένα πράγμα που σημειώσαμε πάρα πολύ ήταν τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια και έχεις δίκιο σε αυτό που λες για την κούραση. Δηλαδή, πώς συνηθισμένοι είναι παίκτες, πολλά παιδιά που έχουν παίξει μόνο μέχρι τρίτη εθνική, να παίξουν τρία τόσο κρίσιμα παιχνίδια μέσα σε ένα τόσο μικρό διάστημα. Ξέρουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες κάνουν rotation στις μικρότερες ομάδες μικρότερων κατηγοριών, όχι μικρότερες ομάδες. Γιατί σα λέω, πολλοί και από αυτού που παίζουν στι χαμηλέ κατηγορίε είναι πολύ μεγάλοι, αλλά στι ομάδε που είναι πιο κάτω, στι κατηγορίε είναι ασυνήθιστο να παίζουν τρία συνεχόμενα μάτς και να παίζουν τα ίδια παιδιά. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Βγαίνει κούραση, είναι πολύ εύκολο να έχει τραυματία. Αλλά φάνηκε ότι βγήκε κούραση τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει ένα παιχνίδι από ένα συνεχόμενα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Πιστεύω ότι καταφέραμε να περάσουμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Δουλέψαμε πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Η ομάδα είναι πανέτοιμη για αύριο. Θα πάμε πάλι για το πόλεμο. Πιστεύω θα καταφέρουμε να βγούμε με την νίκη αύριο. Ένα ιδιαίτερο μάτς το αυριανό σε κλειστό γήπεδο. Θέλω να πεις εσύ που είσαι ένας χειριστής της μπάλας. Οι διαστάσεις και του γηπέδου πάντα παίζουν ρόλο, θα πρέπει να το πούμε. Το ότι μαζεύονται οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται με αμυντικό προσανατολισμό περισσότερο, σας δυσκολεύουν πάρα πολύ. Εκεί το αντίθετο είναι γρήγορο passing game, έτσι. Σίγουρα, είναι ένα παιχνίδι αύριο που θέλει πολύ υπομονή και πάθος. Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, το Κύπρο είναι μικρό. Αυτό το πρωτάθλημα είναι που, αυτά που σου είπα, είναι όπως στη Β' Εθνική. Είναι πρωτάθλημα πολύ σκληρό. Θέλει δύναμη, θέλει πάθος. Και αύριο θέλει αυτό το παιχνίδι, είναι όποιος έχει πιο πολύ υπομονή να αλλάξει την μπάλα, να ψάχνει χώρους για να σκοράρει. Πιστεύω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Μάλιστα, και εδώ σιγά σιγά να πάμε να περάσουμε να θυμηθούμε τι έγινε στην αναμέτρηση κόντρα στον Πανεπιστημιακό, μια αναμέτρηση που είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το NF Studio Sports. Πάλι ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του, επιλέγει τον Διάκο, κοντράρει την μπάλα, Φερναντίνιο, προσποιήσεις, κρατάει, βγαίνουν γρήγορα οι παίκτες του Πανεπιστημιακού, δεν φεύγει μια σέντρα από τον Διάκο, Ηλιόπουλος κατεβάζει, Ηλιόπουλος το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Γκλότσου, πρώτη καλή στιγμή για τον Εθνικό. Ντάβλας, προσποιήσεις, κρατάει, καλός χειριστής της μπάλας ο Ντάβλας, περνάει ο Μπέλαρης για τον Διάκο. Αλλάζει δεξιά για τον Φερναντίνιο. Φερναντίνιο ξαναπερνάει την μπάλα για τον Διάκο. Με το δεξί γυρίζει στο σημείο του πέναλτι. Κόβουν οι παίκτες του Πανελευσυνιακού. Απομακρύνουν με τον Μανδαμαδιώτη. Βεζιρτζόγλου με τον Νικολό. Με τον Εθνικό βέβαια να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέλοντα να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Πανελευσυνιακού. Να δούμε αν θα τα καταφέρει μέχρι τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών. Εκτελείται αυτό το πλάγιο με τον Διάκο να κάνει τη σέντρα η μπάλα κάπου βρίσκει. Πέφτει εκεί ο Γκλότσος και φέρνει την μπάλα στην αγκαλιά του.
στο πάρει, αλλά χάνει, μου σκάει τα δεξιά τώρα ο Πανελευσυνιακός, μια ωραία εδώ προσπάθεια, φέρει την μπάλα στο πέναλτι, ο Σεκούμπα δεν έχει βγει η μπάλα, ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανελευσυνιακό με τον Βεζιρτζόγλου, πετάει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Μουζάκη στο 34ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, ο οποίος περνάει τους πάντες και τα πάντα, περνάει και τον Μουζάκη, πλασάρι, 0-1 με τον Αντωνακόπουλο για τον Πανελευσυνιακό, φοβερή κούρσα, πήρε την μπάλα από την περιοχή της ομάδας του, πάτησε την αντίπαλη περιοχή, πέρασε και τον Μουζάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το εθνικό Πανελευσυνιακό στο 41ο λεπτό. Όπως να πετάξει την μπάλα εκτός ο Λαζαρίδης σε πλάγιο. Πλάγιο για τον εθνικό. Φερναντίνο, εξεμαρκάρισος με το κεφάλι. Σημαδεύει τον τέτοιο. Ένα πέσιμο τζαρτζάρσμα. Λέει εδώ ο Παναγιωταράς, δεν δίνει τίποτα. Ο Μουσκάη πάνω στον Διάκο έπεσε. Είναι ο κλεισμένος από δύο. Χάνει. Κερδίζει ο Πανελευσυνιακός με το Λόλο και θέλει να βγάλει γρήγορα το Σεκούμπα. Για να δούμε αν θα το προλάβει στο τρέξιμο. Νικολόπουλος σε κούμπα, προσποιείται, είναι δυνατός, γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Νοκόπουλου στο απίσω, ένα σούτ του Βεζιρτζόγλου πάνω από την εστία του Μουζάκη. Αυτή η φάση για τον Πανελευσυνιακό στο Φερναντίνιο. Μπέλερι στο σούτ, την μπάλα κάπου βρίσκει, φωνάζουν για χέρι. Έβαλε προς στιγμή τη σφυρίχτρα στο στόμα ο Παναγιωταράς, δεν έδειξε τίποτα και τώρα ο Πανελευσυνιακός με το Σεκούμπα στην αντεπίθεση. Σεκούμπα σηκώνει το κεφάλι, δεν προλαβαίνει ο Αντωνακόπουλος να κάνει το. Την προβολή για να τη στείλει την μπάλα στα. Υπάρχει φάουλ για τον εθνικό με τον Τάφλα. Είναι ο εκτελεστής. Εκτελεί ο Τάφλας προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Νικολόπουλος μια κεφαλιά. Προλαβαίνει εκεί τον Παντελίδη ο Γλότσος και μαζεύει την μπάλα. Νικολόπουλος σηκώνει κεφάλι για τον Ηλιόπουλο. Το στήθος. Εκείνος ο ζωγραφάκι. Ηλιόπουλος. Λιόπουλος σεντράρει, δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση ο Λίγκος, πέφτει και μπλοκάρει ο Γλότσος. Η εκτέλεση, Λιόπουλος, γεμίζει ο Λιόπουλος στην καρδιά της άμυνας του Πανελευσυνιακού, η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί, Λίγκος με το κεφάλι, Λιόπουλος, προσπάθεια για γυριστό, λαθασμένη εδώ η επιλογή του Λιόπουλου, η μπάλα περνάει εκτός, χάνεται η όποια επιθετική ενέργεια για τους γηπεδούχους. Λεπτά αγώνα, εκτελείται πλασαριστά. Νταούλιας κάνει αυτό στη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους στο σουτ. Γκολ! 1-1 με τον Νικολόπουλο, εθνικός! Ισοφαρίζει στο 70 λεπτό. Το γήπεδο παίρνει φωτιά. Στα κάγκελα ο Νικολόπουλος. Γίνεται ένα με τον κόσμο. Εθνικός Πανελευσυνιακός 1-1. Με το δεξί πλασέ. Παντελίδη σηκώνει το κεφάλι θέλοντας να βρει τον Λίγκο. Ωραίο κατέβαμα του Λίγκου. Μπέλερης για τον Φερναντίνιο. Ξεδιπλώνει το εθνικό Ζωγραφάκης, πατάει περιοχή. Ζωγραφάκης κάνει το σιρτό από τα αριστερά. Βγήκε όμως ο Γκλότσος και μάζεψε. Λαζαρίδης για τον Μανου Λαζαρίδης, ξανά Βεζιρτζόγλου, ο οποίος έχει μετακινηθεί από τα αριστερά. Λαζαρίδης σηκώσει το χέρι ο Αντωνακόπουλος, προσποιείται το σουτ, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Πανελευσυνιακό να διπλασιάσει τα τέρματά του. Συνέχεια στο μάτς. Το κεφάλι Σάμιος, από κοντά η μπάλα δεν περνάει. Δεν απομακρύνεται. Τώρα δίνεται ύψος στην μπάλα. Μπάλα φτάνει στον Μπέλερη. Διώχνουν, προσπαθούν και απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες του Πανελευσυνιακού. Ένα αγέσμα προς το δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει με τις γροθιές. Ο Γλότσος φάουλ σφυρίζει. Ο κύριος Παναγιωταράς τελειώνει εδώ. Ο Νικολόπουλος μια βαθιά παλιά για τον Λίγκο. Θέλει να πάρει καλύτερη θέση ο Λίγκος, Σάμιος, θέλει να κάνει το σούτ, ο Σάμιος αφήνει τελικά στον Ταούλια, σέντρα του Ταούλια, Φερναντίνο με το κεφάλι, κακή εκτέλεση με το κεφάλι του Φερναντίνο, η μπάλα περνάει εκτός, out. Χαμένη εδώ, ενέργεια, Λαζαρίδης περνάει και τον Τάφλα, προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Πανελευσυνιακό, πετάει για τον Βεζιρτζόγλου, η μπάλα περνάει, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Μουζάκη, στο σούτ που έγινε από τον Βαγγέλη. Έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ντάβλας ο οποίος παραλίγο να μπερδευτεί. Ο Νικολόπουλος ο οποίος γεμίζει όπως όπως. Μπάλα με κόντρα φτάνει στο Φερναντίνιο. Λάθος του Φερναντίνιο. Πάει να μπει περιοχή ο Φερναντίνιο. Πέφτει. Επιθετικό φάουλ δίνει του Φερναντίνιο πάνω στον Λόλο. Ε,
Μπαλαφθάνει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Σάμιου, νέα κεφαλιά, η μπάλα δεν είχε απομακρυνθεί. Σάμιος μένει όρθιος, περνάει, δεν το μαρκάρισμα. Τίποτα λέει ο κύριος Παναγιωταράς. Out δίνει σε μαρκάρισμα του Λάμπρου πάνω στο Σάμιο. Λέει πλαγίου, κερδίζει ο Ξάνο Πανάγος με το κεφάλι, θέλει να αλλάξει για τον Λαζαρίδη. Ο Νταούλιας δυνατά στη φάση. Γεννητικητής, γυρίζει Φερναντίνιο, θέλει να γυρίσει το σουτ, λάθος του Μπέλερη, εκτέλεση πάνω από την αιστεία του Γκλότσου, έχουμε και το τέλος του αγώνα. Πανελευσυνιακός, 1-1, σε ένα παιχνίδι. Δραματικό φινάλε, θα μπορούσε να έχει δοθεί σίγουρα και το τελευταίο, τελευταία φάση τουλάχιστον πέναλτι και στο πρώτο ημίχρονο του Διάκου λίγο πριν το τέλος ημίχρονου, αμέσως μετά το 0-1 και το κάποια σουτ που θα μπορούσαν να έχουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία ολοκληρωθεί καλύτερα. Σίγουρα. Όπως είχαμε και εμείς ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι πιο γρήγορα. Αλλά έξε, μας βοήθησε η Παναγία. Εδώ είμαστε όρθιο, συνεχίζουμε. Ναι, γιατί υπήρχε και το δοκάρι του αντιπάλου. Ναι. Συνεχίζουμε δυνατά. Και όλα. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Θιέλα Διασταύρος Ραφίνας αύριο στις 3. Ένα πολύ κρίσιμο πραγματικά σταυροδρόμι το αυριανό. Θεωρούν όλοι στην ομάδα ότι αν κερδίσει το αυριανό μάτς, επειδή πλέον θα είναι πολύ περισσότερα τα εντός έδρας παιχνίδια και με τη βοήθεια του κόσμου. Ότι όλα θα πάνε καλύτερα, Βάντε. Σίγουρα, τώρα που είναι ευκαιρία να καλέσω, θα να καλέσω τον κόσμο αύριο. Γιατί από εδώ και πέρα όλο το μάτι είναι τελικό. Να μας βοηθήσει, ο κόσμος είναι πολύ σημαντικό και όταν είναι μαζί μας, στην πλευρά μας, γινόμαστε πιο δυνατοί και περιμένουμε τον κόσμο αύριο να έρθουμε να μας βοηθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έχει τη σημασία του. Μπορεί να είστε πιο νέα παιδιά και από το εξωτερικό να μην έχετε προλάβει σίγουρα τον εθνικό, αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι αυτός ο σύλλογος στα προηγούμενες δεκαετίες, στα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας πολύ δυνατός σύλλογος, πάρα πολύ ισχυρός, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί στα υπόλοιπα τμήματα εξακολουθεί να έχει και το πόλο πολύ δυνατό, να έχει σε όλα σχεδόν τα ομαδικά σπορ αντιπροσώπευση. Πώς ένιωσες που θα έρχονσουν στον εθνικό, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το κομμάτι κλείνοντας. Ναι, σίγουρα δεν το ξέρω το εθνικό σου από τώρα. Έχω φίλους που έχει παίξει εδώ. Ξέρω ότι ο εθνικός είναι μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και πάντα θέλει να παίξει σε τέτοιες ομάδες όπως το εθνικό. Μεγάλη ομάδα, μεγάλη ιστορία, με πολύ κόσμο. Έπρεπε βιντάκι με πολύ κόσμο στον κήπεδο. Αυτά είναι που περιμένεις ένα ποδοσφαιριστής να είναι στον κήπεδο. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό κλείνοντας, γιατί θα έχουμε σε λίγο τη δυνατότητα να δούμε και το ρετρό που ετοίμασε με πολύ μεράκι και αγάπη ο Μάνος Χαλδαίος, όπως κάθε φορά για αυτή την εκπομπή και για αυτή την ομάδα, ότι ο εθνικός, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και το μέγεθος για μια ακόμα φορά και θα το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία, ο εθνικός στη δεκαετία του 1980, κάνοντας έτσι μια αποτίμηση των εισιτηρίων, ήταν ο 8ος στα εισιτήρια στην Αλφα Εθνική με πολύ μεγάλες ομάδες, γύρω στα κοντά στα 8.000 εισιτήρια μέσω όρο τη δεκαετία του 80, να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη στήριξη και νομίζω ότι μέσα από την προσπάθεια για την αναγέννησή του στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν τα άλλα τμήματα που άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο και το πόλεμο πηγαίνει πολύ καλά, να ξαναφτάσει ο εθνικός εκεί που αξίζει και θέλουμε έτσι να αγκαλιάσουμε όλους τους παίκτες που έρχεστε για να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια, Βάντερσον. Αυτά, ναι, σίγουρα. Αυτά μιλάμε με τα παιδιά. Μιλάμε και κάθε μέρα αυτά, σίγουρα. Το θέλουμε κι εμείς, πολλές φορές, πιο πολύ, να δώσουμε χαρά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Προέδρος. Να δώσουμε χαρά στον Προέδρο και για τον κόσμο του εθνικού. Γιατί παλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να
φτάσει ο Εθνικός εκεί που αξίζει. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάναμε στο Εθνικός Web TV από ποδοσφαιριστή. Είχαμε τον πρόεδρο την πρώτη εβδομάδα. Ήσουν μαζί με τον Σούμπι τα δύο μεγάλα αποκτήματα της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, όπως και όλος ο κόσμος, και να δώσετε τα πάντα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Σίγουρα. Τώρα αυτό μίλησα σήμερα, με είπε και ο Σούμπε, του λέω έλα να μας βοηθήσουμε, πάμε να το δώσουμε όλα μαζί με τα παιδιά, όλοι μαζί, μια γροθιά, για να πετύχουμε το στόχο μας, να δώσει χαρά στον κόσμο, τόσο κόσμο που περιμένει τόσο καιρό. Πιστεύω ότι με την προσπάθεια που κάνουν όλοι, με τον κόσμο, ότι ο Εθνικός πρέπει να είναι και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά την προσπάθεια για να φτάσει ο Εθνικός και να το βάλουμε το Εθνικός εκεί που αξίζει. Είναι το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάντες, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε για το κλείσιμο, το φινάλι της εκπομπής. Για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω το NF Studio Sports, τον Νίκο Φωτιάδη, για την αμέριστη συμπαράστασή του σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Με τα όποια σωστά λάθη θα μας τα επισημάνετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Ευχαριστώ εκ μέρους όλου του Εθνικού και τους ανθρώπους που συμπαραστέκονται, και είναι πολύ για να βγει αυτή η προσπάθεια, και τους παίκτες που δίνουν τα πάντα. Θα πρέπει να πω ότι ο Πάντερσον, μετά από προπόνηση και ένα σκληρό πρόγραμμα τις τελευταίες 3-4 μέρες, είχε έτσι το κουράγιο να έρθει να είναι μαζί μας εδώ, και παραμονή ενός πολύ σημαντικού μάτσου όπως είναι αυτό με τη Θέλα Ραφίνας, να μας συντροφέψει, να μας δώσει τις δικές του απόψεις για την ομάδα. Κλείνουμε με το ρέτρο, όπως πάντα, με το μεράκι και την επιμέλεια του Μάνου Χαλδαίου. Να είστε καλά. Της Ελλάδας, παιδιά του Πειραιά, εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα, είσαι η ζωή για μένα. Εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα, είσαι η ζωή για μένα. Δοξασμένη με φιλάθλους αγνούς, στη βία λέμε όχι, δεν κάνουμε εχθρούς. Στο γήπεδο ελάτε, παιδιά του Πειραιά, κοντά στον Εθνικό μας να πάμε πιο ψηλά. Εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα, είσαι η ζωή για μένα. Εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα,
είσαι η ζωή για μένα. Εθνικάρα, εθνικάρα, δεν σ' αλλάζω με κανένα. Είσαι η ζωή.